Η ομορφιά της ζωής κρύβεται σε ένα καλομαγειρεμένο φαγητό, στους εκλεκτούς μεζέδες, σε ένα ποτήρι κρασί ή τσίπουρο με φίλους. Η ομορφιά της ζωής βρίσκεται στη γωνιά. Την όμορφη γωνιά που φτιάξαμε με αγάπη και μεράκι για όλους εσάς. Ταβέρνα Ψητοπολείο, όμορφη γωνιά. Πίτες, λαχταριστός γύρος και ζουμερά σουβλάκια. Mix grill για να τα δοκιμάσεις όλα. Ολόφρεσκα θαλασσινά και γαρίτο μακαρονάδες. Και για τους λάτρεις των μαγειρευτών, παστίτσιο, μουσακάς και γεμιστά. Ταβέρνα Ψητοπολείο, όμορφη γωνιά. Στο Τρέπανο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-92534. Όμορφη γωνιά. Εδώ βρίσκεται η ομορφιά της ζωής. Γεια σας, εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, αν και σήμερα θα περιμέναμε μια καλύτερη, μια διαφορετική εκπομπή αφού θα είχε γίνει η έναρξη των πρωταθλημάτων, των τοπικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Δυστυχώς μείναμε στην αναμονή, φάγαμε άκυρο. Τα πρωταθλήματα της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Αργολίδας αναβλήθηκαν αφού υπάρχει κάποιο πρόβλημα με 6 συγκεκριμένα ομάδες, από ό,τι λένε και οι πληροφορίες μου, 6 ομάδες οι οποίες δεν έχουν ακόμα εγγραφεί, μπει στο Μητρό των Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και με απόφαση του Υφυπουργού, του κ. Αβγενάκη, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πρωταθλήματα. Υπήρξε αναβολή λοιπόν, μήπως και αλλάξει αυτό το θέμα, μήπως ο Αβγενάκης, ο κ. Υφυπουργός, δώσει μια παράταση και μπορέσουν να παίξουν και αυτά τα σωματεία. Αναμένεται μέχρι την Τετάρτη να έχουμε εξελίξει για το συγκεκριμένο θέμα. Επαναλαμβάνω, είναι 6 σωματεία στην πρώτη κατηγορία και πολύ περισσότερα βέβαια στην Α2 και, και πιο κάτω στη Β κατηγορία. Περιμένουμε βέβαια και αναμένουμε τις εξελίξεις. Πάντως το σίγουρο είναι ότι το Σάββατο θα γίνει το Super Cup Αργολίδας ανάμεσα στον Παναργιακό και το Φοίνικα Επιδαύρου ή το Φοίνικα Επιδαύρου και τον Παναργιακό, αν θέλετε, γιατί δεν υπάρχει γηπεδούχος στην συγκεκριμένη διοργάνωση, το Super Cup δηλαδή, τον πρωταθλητή που ήταν ο Παναργιακός και τον κυπελούχο, ο οποίος ήταν ο Φοίνικας στην περσινή περίοδο, που οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί μάλιστα και στον τελικό του κυπέλου Αργολίδας. Τώρα θα συναντηθούν και στο Super Cup. Καλώς εγώντων των πραγμάτων λοιπόν, θα γίνει το παιχνίδι και θα έχουμε και εμείς την δυνατότητα να σας το δείξουμε ιντερνετικά. Βέβαια να τονίσουμε ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα και με την τέταρτη, τη γάμα μάλλον εθνική κατηγορία, αφού ακόμα δεν ξέρουμε τους ομίλους, οι ομάδες που συμμετέχουν δεν ξέρουν με ποιους θα παίξουν, δεν ξέρουν το πρόγραμμα των πρωταθλημάτων και πλησιάζουμε πια τέλος Σεπτέμβρη, μαύρα σύννεφα πάνω από το χώρο του ποδοσφαίρου. Ας πάμε λοιπόν σε άλλα θέματα. Στην Νέα Κοιό το Σάββατο έγινε ο Ασκάνιος Δρόμος από την Επιτροπή Μνήμης για τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Μικράς Ασίας. Ήταν ένας αγώνας δρόμου αφιερωμένος βέβαια στην μικρή ασιατική καταστροφή. Συμμετείχαν αρκετά καλύτερα συμμετοχή, πολλά παιδιά μάλιστα, το ευχάριστηκαν πολλά παιδιά. Ας δούμε λοιπόν ένα μικρό ρεπορτάζ από τον Ασκάνιο δρόμο. Γιατί εσείς είστε η ελπίδα μας. Μέσα από αυτά
και μέσα από τις δικές σας ψυχές υπάρχει ελπίδα η μικρά Ασία να μην χαθεί και να μείνει αγισμόνη. Να θυμάστε, παιδιά, ότι το μέρος που πατάτε, το μέρος που σπουδάζετε, το μέρος που ζείτε και θα ζήσετε, είναι ένα μέρος που χτίστηκε με πολλή προσπάθεια και με πολλή αγώνα κάποιων ανθρώπων που χάσαν τη δική τους πατρίδα και ήρθαν εδώ με πολύ αίμα, δάκρυ και πόνο για αυτό που χάσαμε, ανασυγχώθηκαν και στήσανε τη νέα Κύρο, τη νέα της πατρίδα για να ζήσουμε όλοι εμείς, εσείς, τα παιδιά μας και τα παιδιά. Μπασκετικό το δεύτερο μας θέμα. Ο Βαγγέλης ο Λαλογιάννης, ο οποίος ήταν μέχρι πρώτην ως προπονητής στο Λεωνίδιο, είναι ο νέος προπονητής της ομάδας της Κορονίδας Λιγουριού. Η Κορονίδα έπαιξε την Παρασκευή φιλικό στη Νέα Κύρο με τον Αργοναύτη. Μιλήσαμε με τον Βαγγέλη το Λαλογιάννη, ενώ πρέπει να τονίσουμε ότι την Κορονίδα ενισχύει και ο Παναγιώτης ο Μαναργιώτης, νέα μεταγραφή, καλή σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα του Λιγουριού. Βαγγέλη Λαλογιάννη, φέτος σε βρίσκουμε στη παραμέσα πρωταθλήματα βέβαια της ΕΣΚΑΚ, αλλά σε βρίσκουμε στην Αργολίδα και στην Κορονίδα Λιγουριού. Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε στην ομάδα της Κορονίδας? Ενώ ήταν κυρίως μπασκετική, πέρασα δύο ωραία χρόνια κάτω στο Τυρό, στο Λεωνίδιο. Πέρασαμε καλά με τα παιδιά κάτω. Καθαρά μπασκετική ήταν, λόγη μου έγινε μια πρόταση ελκυστική. Η ομάδα έχει στόχους και γι' αυτό αποφάσισα να πάω στο Λιγουριό. Η ομάδα είπες έχει στόχους. Έπεσε από την Α1, αλλά βλέπουμε και Μαναριώτη στην ομάδα. Εντάξει, έχουμε κάνει κάποιες προσθήκες, έχουμε ενισχυθεί. Εντάξει, τώρα δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Εντάξει, των ασθενικών ομάδων και θα το παλέψουμε να προσπαθήσουμε για την άνοδο. Στόχος η άνοδος, έτσι. Αυτό είναι ο στόχος. Αυτός. Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Βόλεϊ τώρα. Ο Γουσουά ξεκίνησε με τον ίδιο τόνο, τον ίδιο σκοπό, έτσι όπως βαδίζει τα τελευταία χρόνια. Με νέα δηλαδή κοριτσάκια. Νέα κοριτσάκια υπό την επίβλεψη της προπονήτρες Δέσποινας Καπετάνιου. Να δούμε λοιπόν τι είπε η Δέσποινα στην κάμερα του 10channel.gr. Δέσποινα Καπετάνιου, ο Γουσουά ξεκίνησε και πάλι τις προπονήσεις, μια νέα χρονιά και πάλι με την ίδια συνταγή, δηλαδή νέα μικρά κοριτσάκια. Ναι, επενδύουμε στο μέλλον, έχουμε πολλά μικρά παιδιά, κατεβαίνουμε αγωνιστικά στις κατηγορίες παγκορασίδων και κορασίδων. Θα συμμετέχουμε και στο γυναικείο πρωτάθλημα, στο τοπικό γυναικείο πρωτάθλημα με τα παιδιά αυτά. Σκοπός μας είναι τα παιδιά να μάθουν το βόλεϊ, να μάθουν σωστό βόλεϊ, να το αγαπήσουν. Και να συμμετέχουν, να πάρουν εμπειρίες μέσα από τα παιχνίδια. Και συγχρόνως βέβαια και σε λίγο μπορεί και να έχουν ξεκινήσει και οι ακαδημίες του Σύλλογου, έτσι. Έχουν ξεκινήσει και οι ακαδημίες, ναι, από τις αρχές του Σεπτεμβρίου και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί έχουμε μεγάλη προσέλευση παιδιών και φέτος, ναι. Λοιπόν, πιστεύουμε να δούμε φέτος ένα ανάλογο ταλέντο της Βάλιας Ενταγρέ. Πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θα το δούμε φέτος, αλλά πιστεύω ότι θα δούμε πολλά ταλέντα. Γιατί έχουμε αρκετά παιδιά που έχουν ταλέντο, όρεξη και διάθεση για δουλειά. Ο παιδίατρος, ο κ. Μάκης Αργυράκης, δίνει ενδιαφέρουσες συμβουλές στους γονείς για τα παιδιά τους που ήδη βέβαια ξεκίνησαν τα σχολεία. Ας τον ακούσουμε τι μας είπε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχηθούμε για τη νέα σχολική χρονιά, να πάνε όλα καλά, είτε καινούριες μαμάδες είτε παλιές μαμάδες, τα παιδάκια τους να τα έχουν υγιή και να ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά με χαρά και ευχαρίστηση. Πράσαμε δύσκολες μέρες, δύσκολους μήνες, τα παιδιά ταλαιπωρήθηκαν πολύ και θέλω να ευχηθώ για την καινούργια χρονιά ό,τι καλύτερο και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς και στα παιδιά.
Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουν με τη νέα σχολική χρονιά είναι να ξεκινήσουν έχοντας στο μυαλό τους ότι αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη. Θα έχουμε πολλές ιώσεις, κατά τα κοινά λεγόμενα. Θα έχουμε καινούργιες λοιμώξεις και αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μάλιστα. Εκείνο που θα πρέπει να ξέρουν οι γονείς είναι ότι πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά για τα παιδιά τους, είτε είναι μικρές μαμάδες είτε είναι μεγάλες μαμάδες, θα πρέπει να πάρουν στα χέρια τους το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, να το ανοίξουν, να δουν τα εμβόλια, να δουν αν χρωστάνε κάτι, να επικοινωνήσουν τον παιδιατρό τους, να δουν αν χρωστάνε κάτι και από εκεί και πέρα να φτιάξουν την σχολική τους χρονιά. Για τις λοιμώξεις τώρα που είπατε, θα πρέπει να συμβουλευτούν τον παιδιατρό τους, να δουν αν μπορούν να πάρουν τίποτα σκευάσματα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες του χειμώνα, και αυτά τα σκευάσματα μπορεί να είναι πολλά και διάφορα, όπως είναι σκευάσματα τα οποία μπορούν να ρυθμίσουν το ανοσοποιητικό τους στο σύστημα, για να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση των λοιμώξεων του χειμώνα. Οι σημερινές συνθήκες δυστυχώς οθούν τα παιδιά να κάνουν αυτό το φαγητό, το fast food που λέμε. Έτσι, δεν είναι παράλογο, γιατί ακολουθούν πρότυπα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε δυστυχώς. Έτσι, οι γονείς θα πρέπει να, επειδή είναι πολύ δύσκολο να τα αποφύγουν, θα πρέπει να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Το παιδί θα φάει και από αυτά τα πράγματα. Έτσι, όσο το δυνατόν λιγότερα φάστε. Τα σημερινά παιδιά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δεκτικά και καταλαβαίνουν αυτά που τους λέμε. Εμείς θα προσπαθούμε, εμείς σαν γιατροί, εσείς σαν γονείς, θα προσπαθείτε να τους μάθετε το σωστό. Θα το λέτε μέχρι να το κατανοήσουν τα παιδιά, έστω και αν αυτά κάνουν το αντίθετο. Κάποια στιγμή αυτό θα αποδώσει. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αν όλα πάνε καλά, τα λέμε το Σάββατο με το Super Cup. Πιστεύω να μπορέσουμε να γίνει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή λένε ότι θα γίνει, μέχρι τη στιγμή στις πληροφορίες θα γίνει, και θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να σας το δείξουμε σε live streaming. Γεια σας. Η ομορφιά της ζωής κρύβεται σε ένα καλομαγειρεμένο φαγητό, στους εκλεκτούς μεζέδες, σε ένα ποτήρι κρασί ή τσίπουρο με φίλους. Η ομορφιά της ζωής βρίσκεται στη γωνιά. Την όμορφη γωνιά που φτιάξαμε με αγάπη και μεράκι για όλους εσάς. Ταβέρνα Ψητοπολείο, όμορφη γωνιά. Πίτες, λαχταριστός γύρος και ζουμερά σουβλάκια. Mix grill για να τα δοκιμάσεις όλα. Ολόφρεσκα θαλασσινά και γαρίτο μακαρονάδες. Και για τους λάτρεις των μαγειρευτών, παστίτσιο, μουσακάς και γεμιστά. Ταβέρνα Ψητοπολείο, όμορφη γωνιά. Στο Δρέπανο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-92534. Όμορφη γωνιά. Εδώ βρίσκεται η ομορφιά της ζωής.